Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τον Όπιο Σενοπείο που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με τον Λάκη Λαζόπουλο, ναι, που με το γνωστό του χιούμορ αυτό θα είναι και απόψε μαζί μας. Όπως τα λες. Ξεκινάω και σε ρωτάω ευθέως, Λάκη, ναι, ποιο θα είναι το θεατρικό έργο που θα ανεβάσει στο τέλος του μήνα. Είναι το «Τα λέμε», «Τα μάλιστα, λέμε». Και ναι, θέλω, Λάκη, σε αυτό το σημείο, ναι, να μου απαντήσεις με κάθε ειλικρίνεια πού θα το παρουσιάσεις. Πού αλλού, στο θέατρο Ήβη. Πάντα διεισδυτικός και αποκαλυπτικός, ναι, κυρίες και κύριοι, ο Λάκης Λαζόπουλος. Θα το ρωτήσω τώρα, ναι, ναι, τι θα έλεγε Λάκη Χίρα Μίτσι, ναι, για αυτή την τρομολαγνία των τελευταίων ημερών. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα συμπληρώνουμε 100 παρουσίες στον Επισυνοπείο και τις 100 φορές με ρωτάτε τι θα έλεγε Χίρα Μίτσι για το τάδε θέμα. Έχω κουραστεί. Κουραστεί, πώς το λέμε. Ωραία, τότε να πούμε πώς θα το σχολίαζε ο αστυνόμος Φευγουλέας. Αλλά σε βλέπω διστακτικό και γι' αυτό, έτσι. Ναι. Καλά, θα ήθελα να μου πεις, Λάκη, για τους 124 τρομοκράτες του ΠΑΣΟΚ. Μπα, 124 είναι, σαν τα Ηνωμένα Εργοστάσια. Πώς τα λέω, καλό, Πνίγομαι από τα γέλια, μπράβο, ρε Λάκη. Έτσι. Και γιατί νομίζεις ότι υπάρχει χτύπημα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, τελευταία? Μήπως νομίζεις, Λάκη, ότι επίκυνται συλλήψεις? Κοίταξε, Νίκο, δεν είναι θέμα συλλήψεων. Απλά πώς να χτυπήσει αυτήν την εποχή 17 Νοέμβρη? Πού θα αφήσει την προκήρυξη μετά? Όλοι οι κάλαθοι απορριμμάτων είναι γεμάτοι. Δεν μπορεί να πλησιάσει από την Μπόχα. Μπόχα! Κυρίες και κύριοι, Λάκης Λαζόπουλος. Χιουμοριστικός και καυστικός. Στο θέατρο Ήβη, στο τέλος του μήνα, με το καινούργιο θεατρικό έργο. Τα λέμε.